Μαζί μας έχουμε την Άννα Καραμαλή, βουλευτή Β' Αθηνών και αναπληρώτρια τομεάρχη πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ας ξεκινήσουμε από το πού θα είστε υποψήφια. Η Β' Αθηνών έχει σπάσει πλέον σε περιφέρειες. Θα είμαι υποψήφια στο νότιο τομέα και είμαστε σήμερα στην Καλλιθέα, στη φιλόξενη Καλλιθέα, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε με δύο αξιόλογους συνομιλητές. Και μία συζήτηση στην οποία είδαμε να έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους νέους τους θέλουμε κοντά μας, γιατί οι νέοι δεν πρέπει να αποουσιάζουν από την πολιτική, πρέπει να συνεργάζονται και να είναι ενεργοί. Γιατί χωρίς τα νέα τα παιδιά δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Και τα παιδιά αυτά τα θέλουμε κοντά μας. Και πρέπει να εργαστούμε για αυτή τη γενιά, για αυτά τα παιδιά. Στην ομιλία σας μιλήσατε για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, το brain drain. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία ώστε να δώσει κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν στην Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Θα δώσει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντική για μας η παιδεία και αυτό αλλάζουμε και το θα ζητήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση την αλλαγή του άρθρου 16 που θα επιτρέπονται επιτέλους, ελπίζουμε να γίνει δεκτή αυτή η πρότασή μας, να συμπεριληφθεί το άρθρο αυτό για τα ιδιωτικά, για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πιστεύουμε στην σύνδεση της εργασίας με την έρευνα και την τεχνολογία. Ζητάμε από αυτά τα παιδιά που θα, να βρουν θέσεις και δουλειές κανονικές και όχι δουλειές φιλοδορήματα των 300 ευρώ, όχι δουλειές part-time, ούτε δουλειές όπου τα παιδιά αυτά θα είναι ανασφάλιστα. Και αυτό θα γίνει μέσα από τις επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, που θα ανοίξουν δουλειές πραγματικές, δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς και σε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, όπου θα μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξηθεί το ΑΕΠ μας, να μπορούμε και εμείς να αρχίσουμε να χαμογελούμε και να βλέπουμε σταδιακά τα παιδιά μας, τα δυνατά μας μυαλά, να μην χάνονται στο εξωτερικό, αλλά να παραμένουν στην πατρίδα γιατί τα χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.